Τώρα μέσα στον Απρίλιο, για να αλλάξουμε θέμα, θα λειτουργήσει το πρώτο κέντρο φιλοξενίας παράνομων μεταναστών και συνολικά σε κάθε μία από τις 10 περιφέρειες θα δημιουργηθούν 30 κέντρα, τα οποία κάθε στιγμή θα μπορούν να φιλοξενούν 1.000 άτομα. Αυτό ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων σε κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα οι Υπουργοί Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για το ζήτημα αυτό θα πάμε αμέσως τώρα σε συζήτηση. Μαζί μας είναι η βουλευτής του Εύρου του Πασόκου, κυρία Όλγα Ρενταρή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας για άλλη μια φορά, κύριε Ρενταρή, στο δελτίο μας. Λοιπόν, έγινε πολύ λόγο τις προηγούμενες ημέρες, πολλή συζήτηση. Αν θέλετε, πολλά υπόθηκαν από διάφορες πλευρές για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να ακούσω και μια δική σας πρώτη τοποθέτηση για την δημιουργία αυτών των κέντρων λαθρομεταναστών. Εγώ προσωπικά τα θεωρώ απαραίτητα, γιατί πιστεύω ότι θα περιορίσουν σημαντικά την ροή της λαθρομετανάστευσης και πιστεύω ότι θα δείξουμε και μία εικόνα παρόμοια με αυτή που επικρατεί στην Ευρώπη, ότι είμαστε ένα συντεταγμένο κράτος και ότι μπορούμε να διαχειριστούμε, έστω και σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την αδιάκοπη και συνεχώς αυξανόμενη ροή των μεταναστών, η οποία προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σαν ευρύτησα που το βιώνω, πολλές φορές είπα ότι λείπει μία ενιαία ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική και μία πολιτική η οποία θα δείξει ότι το πρόβλημα αυτό είναι πρωτίστως ευρωπαϊκό, διότι ο Εύρος συγκεκριμένα αποτελεί το χερσαίο σύνορο της Ευρώπης, από το οποίο πολύ εύκολα μπορούν να έρθουν οι λαθρομετανάστες. Τον τελευταίο καιρό, κυρία Μπασκάκη, πέρα από την αύξηση κατά 10.000 ανατρίμηνο, αναμήνα, δεν θυμάμαι καλά, της ροής των λαθρομεταναστών, έχουμε με πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων υπατήτηδας, AIDS, έχουμε την εμφάνιση ασθενειών. Μα συγγνώμη που σας διακόπτω, σήμερα ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι έχουμε αύξηση 1000% όσο αναφορά τα κρούσματα σε AIDS και έχουν καταγραφεί, είπε, 620 οίκια ανοχής χωρίς άδεια. Γεγονός που έχει να κάνει φυσικά με τα μεταδιδόμενα νοσήματα. Έτσι ακριβώς είναι μια έρευνα του Κελπνό, ιδιαίτερα ανησυχητική. Αυτό το οποίο δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις, πιστεύω, και ότι το εξέλαβαν ως μια κίνηση εντυπωσιασμού, είναι τη βιασύνη του κυρίου Χρυσοχοΐδη να προχωρήσει στην αναγγελία της δημιουργίας αυτών των κέντρων χωρίς προηγούμενα να μιλήσει με τις τοπικές κοινωνίες. Και μπορεί ακόμη στον Εύρο να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, γιατί το βιώνουμε καθημερινά σε κάθε γωνιά του νομού, είναι σε πολλές περιοχές οι οποίοι δεν μπορούν να το νιώσουν και να το αισθανθούν. Αλλά θα πρέπει και αυτοί οι πολίτες να καταλάβουν ότι από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή, και όσο πιο γρήγορα γίνει η αρχή είναι τόσο το καλύτερο. Εδώ, αν πάρετε στοιχεία, αν λειτουργούσαν τα δύο κέντρα ασύλου, πιστεύω ότι θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να επαναπροωθούν προς τις χώρες τους οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι δεν έπρεπε να βρίσκονται στη χώρα μας, κρίθηκαν επικίνδυνοι για να είναι στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί ένα κέντρο στην Ορεστιάδα, το οποίο επεξεργάστηκε μέσα σε ένα χρόνο 2.500 αιτήσεις ασύλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί και αυτή τις συνθήκες επανεισδοχής των λαθρομεταναστών, τις οποίες έχει υπογράψει. Με τη Frontex υπήρχε κάποια μείωση της εισρωής από τα χερσαία τμήματα,
αλλά πιστεύω ότι θέλει μία ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, μία ολοκληρωμένη διαχείριση περιφρούρησης των συνόρων, διότι αυτό θα δώσει και μία ασφάλεια στους κατοίκους. Κυρία Ρενταρή, τώρα για τον αριθμό που ακούστηκε, τα 30 περίπου κέντρα υποδοχής που θα δημιουργηθούν, σας φαίνεται υπερβολικός ο αριθμός, και τα 1.000 άτομα που θα προσληφθούν σε κάθε κέντρο για να μπορούν να φυλάσσουν τους λαθρομετανάστες? Υπερβολικός δεν είναι, είναι υπερβολικός ο αριθμός των μεταναστών στην Ελλάδα και ανεξέλεγκτος αριθμός. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, πώς είναι. Το δεύτερο είναι ότι οι συνθήκες που διαβιώνουν είναι... Περίπου 1.000.000... Άρα τα 30 δεν μπορούν... μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας, και οι περισσότεροι φυσικά από αυτούς είναι παράνομοι. Ναι, και δεν ξέρουμε και τι... Ποιοι είναι και τι κάνουν και ασχολούνται με το παρεμπόριο, ασχολούνται, φαίνουν, είναι φορείς ελονοσίας που είναι πολύ επικίνδυνο για τη μετάδοση της ασθένειας και στους άλλους. Ασχολούνται με το human trafficking, δηλαδή με την διακίνηση ανθρώπων, πορνείας, ανήλικων παιδιών, εργασίας και πολλά άλλα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε, πιστεύω εγώ, ολοκληρωμένα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι δεν φτάνουν τα κέντρα, ούτε είναι η λύση στην αποτροπή της λαθρομετανάστευσης, αλλά τουλάχιστον και σε αυτούς τους ανθρώπους θα δοθεί μία... ανθρώπινη μεταχείριση, γιατί δεν είναι συνθήκες αυτές που ζουν, αλλά και στο ίδιο το σώμα της αστυνομίας που ασχολείται με αυτούς θα τους δώσει μια καλύτερη, δεν θα ασχολούνται με το πρόβλημα, θα να πω, όλο αυτό όλη την ώρα, θα υπάρχει ένα πρόγραμμα, θα υπάρχουν security, θα υπάρχουν γιατροί, θα υπάρχει προστασία και των αστυνομικών από αυτές τις, από αυτές τις ασθένειες. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα όσα μας είπατε, κύριε Ρενταρή, είστε καταρχήν σύμφωνοι λοιπόν με το να προχωρήσει. Ναι, βεβαίως είμαι σύμφωνη και πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το φράκτη, σε συνδυασμό με την καλύτερη φύλαξη των παραμεθωρίων περιοχών και ιδίως των παραποτάμιων περιοχών, με τεχνικά και ανθρώπινα μέσα θα μπορέσουν να ελέγξουν την ροή, αλλά θα δώσουν και θα στείλουν το μήνυμα ότι υπάρχει ένα συντεταγμένο κράτος και ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα όπου κρατούνται, ότι τους δίνουν ένα ροζ χαρτάκι και μετακινούνται ελεύθερα. Αυτή η κράτηση, η απέλαση θα βοηθήσει πάρα πολύ να ασχοληθούν με το θέμα και οι διπλωματικές αρχές, οι οποίες όσο δεν βρίσκονται κάτω από την πίεση της κράτησης ή της φυλάκησης, δεν επαναπροωθούν προς τα κράτη, δεν συνεργάζονται για την επαναπρόθεση των μεταναστών στις πατρίδες τους. Καλά, να κάνω μία παρένθεση για το φράχτη. Ήταν να ξεκινήσουν οι εργασίες του και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει. Την κλείνω σύντομα. Πιστεύω όμως ότι λοιπόν θα γίνει, έχει δημοπρατηθεί. Τώρα να πάω στο άλλο το θέμα, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε συνάρτηση με τα όσα λέτε. Εσείς λοιπόν είστε υπέρ με βάση ενός συγκεκριμένου σχεδίου, ισόρροπα ανά την Ελλάδα. Ισόρροπα ανά την Ελλάδα, και αυτό αν δεν γίνει ισόρροπα ίσως επιβαρύνει τον Εύρο. Έτσι, να είναι τα κέντρα κατανεμμένα στις περιφέρειες και να είναι ίσως ο αριθμός. Λοιπόν, στις περιφέρειες θα έρθω, γιατί πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη Πέμπτη, το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδρίασε, συζήτησε σαφώς για το συγκεκριμένο ζήτημα και ομόφωνα είπαν όχι. Αυτό τώρα πώς μπορεί να ταιριάξει με την πολιτική της κυβέρνησης? Κοιτάξτε να δείτε, ίσως πολλές φορές μας θεωρούμε ότι είναι πιο ωραίο ως πολιτική αυτοδιοικητή, η διοικητική, να μιλούμε στο θυμικό των ανθρώπων και όχι στη σκέψη. Αυτό που λένε ίσως αγγίζει περισσότερο τις καρδιές και αποκτά περισσότερη δημοφιλία. Αλλά σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι θέμα το τι θέλει να ακούσει κάποιος, αλλά είναι το θέμα το τι πρέπει να πράξει κάποιος. Η κατάσταση, σας λέω, αν σας δώσω και νούμερα,
έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κάθε τρίμηνο έρχονται περισσότερο από 10.000. Εδώ μιλάμε για οικογένειες ολόκληρες, 3.964 παιδιά συνοδευόμενα και 1.900 παιδιά συνόδευτα. Αυτά κάπου πρέπει να ζήσουν. Κάποιος πρέπει να περιφρουρήσει, κάποιος πρέπει να προλάβει ασθένειες, κάποιος πρέπει να προλάβει τις μεταδιδόμενες ασθένειες τους γηγενείς, τους Έλληνες. Δεν είναι απλά πράγματα. Τώρα σας λέω ότι αν έχω κάτι να πω στην κυβέρνηση, είναι όταν λέει ότι η κυβέρνηση ότι της αρέσει η συμμετοχικότητα. Δεν μπορεί να ξεκινάει ένα πρόγραμμα προεκλογικά χωρίς διάλογο με τη συζήτηση. Όσο για τους κατοίκους. Ίσως γιατί θα ήξερε την απάντηση. Δεν μπορούμε να λέμε σε όλα όχι, γιατί κοιτάζουμε το μέλλον μας το πολιτικό. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Άρα συμφωνείτε, κύριε Ρενταρή, με αυτό που εγώ είπαν σήμερα συμφωνώ ότι και πρέπει σε όλες τις περιφέρειες και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος να δημιουργηθούν κέντρα κράτησης και να φύγουν από τους δρόμους. Εσείς είστε Βρύτισσα και το βλέπετε όταν κατεβαίνετε το βράδυ, ομάδες ανθρώπων περπατούν, διασχίζουν την Εγνατία, μπαίνουν στις αυλές των ανθρώπων, ασχολούνται με την παραοικονομία. Είχαμε μαχαιρώματα στο σιδηροδρομικό σταθμό. Υπάρχουν περιστατικά που μελλονοσία που πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το φαινόμενο. Το αν το διαχειριστήκαμε καλά ή όχι, αυτό πρέπει να το επανεξετάσουμε. Προφανώς όχι. Γιατί φτάσαμε στο σημείο εδώ, που φτάσαμε έτσι. Εδώ, προφανώς. Και να πω όχι. Και κάτι άλλο. Η Ευρώπη ολόκληρη, η Ελβετία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, είναι γεμάτη με τέτοια κέντρα κράτησης. Για να προφυλάξουν τους κατοίκους, τον πληθυσμό, την οικονομία τους. Εμείς γιατί πάντοτε θα πρέπει με ένα όχι να είμαστε το κέντρο του κόσμου? Έχω ακούσει και το εξής. Να τους σκοτώσουμε, λέει. Να τους αφήσουμε στο ποτάμι και να τους σκοτώσουμε. Μα να γίνουμε ανθρωποκτόνοι. Ποια θα σκοτώσουμε? Τα 3.964 παιδιά, τις μάνες, αυτοί που έρχονται. Δέστε τα ποσοστά. Πάντοτε μιλάω με στοιχεία. Το 54% έρχεται από το Αφγανιστάν. Το άλλο έρχεται από το Πακιστάν, από την Αλγερία, από το Μαρόκο. Τρομερά ποσοστά. Εκεί που υπάρχει πόλεμος. Καλά, αυτό έχουμε πει και άλλη φορά, κύριε Ρενταρή. Δεν είναι δυνατόν γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξεσηκώθηκαν, να φύγουν τα σπίτια τους, να αφήσουν τις πατρίδες τους και να έρθουν να ζητήσουν ένα καλύτερο αύριο σε κάποια άλλη χώρα γιατί δεν είχαν τι να κάνουν. Σαφέστατα και περνάνε δύσκολα. Άρα, λοιπόν, σαφέστατα και ζουν τον πόλεμο και πεινάνε και τη φτώχεια έχουν πάνω απ' όλα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Αυτοαφισβητεί, διότι όσο τους χρησιμοποιούν στα χωράφια τους, και είναι υποκριτικό, δεν διαμαρτύρονται. Τους έχουν ανασφάλιστους στη μαύρη εργασία. Για κατεβείτε από την κεντρική Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο να δείτε. Τους έχουν ανασφάλιστους, τους καταδίδουν όταν έχουν κάποια απέτηση, με μεροκάματα πείνα, σε στάβλους κοιμόμενοι. Όλα αυτά τους βολεύουν. Τώρα δεν τους βολεύουν τα κέντρα. Μα σας λέω, είμαι σίγουρη ότι με το φράκτη, με τα κέντρα, με τις υπηρεσίες ασύλου οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα για να μπορεί να γίνει η επανεισδοχή και στην Τουρκία, θα πρέπει παράλληλα να κάνουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη μετανάστευση. Θα πρέπει να δούμε και το Δουβλίνο 2. Θα πρέπει να δούμε και τη σχέση μας με την Τουρκία. Δεν μπορεί η Τουρκία να παίρνει μόνο αυτούς που γειτονεύουν και μάλιστα ενώ είναι υποχρεωμένη σε 15 μέρες να απαντήσει, να κάνει 5 μήνες να απαντήσει και να παίρνει μόνο τους Σύριους, τους Ιρανούς, τους Ιρακινούς και όλους τους άλλους να μην τους δέχεται. Είναι πάρα πολύ οξύ το πρόβλημα. Έχει γίνει αφόρητη ζωή στην πρωτεύουσα. Πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και προς αυτό, διότι η οικονομία της πρωτεύουσας επηρεάζει και την οικονομία της περιφέρειας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποτε δεν συζητάμε τις συνθήκες ή τον τρόπο που θα διαχειριστούμε ένα πρόβλημα ή τις συνθήκες που θα περιχαρακώσουμε, διότι πραγματικά αυτά τα στρατόπεδα θα πρέπει να απέχουν από το κέντρο, θα πρέπει να είναι καλά περιφραγμένα, να φρουρούνται καλά, να παρέχουν καλές συνθήκες διαβίωσης και για αυτούς.
Αλλά από εκεί και πέρα, σε όλα όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως δεν ξέρω, θα θυμάστε και την επίσκεψη του κυρίου Μπαρόζο πριν από μερικά χρόνια. Τότε πάλι είχαν υποθεί πολλά. Υπήρχε και μια αισιοδοξία ότι τελικά ίσως και να γίνει κάτι για το μεταναστευτικό πρόβλημα. Είχε πει και ο ίδιος ο κύριος Μπαρόζο ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά ώστε να λυθεί το θέμα. Αλλά τα χρόνια πέρασαν. Από τότε υπήρξαν και άλλες επισκέψεις, σαφέστατα και υψηλές, αν θέλετε. Αλλά δυστυχώς λύση δεν βρέθηκε, κυρία Ρενταρή. Και μας κατακρίνουν πάρα πολύ και μας λένε ότι δεν τηρούμε ποτέ τις δεσμεύσεις μας, γιατί έχουμε υπογράψει και ορισμένες συνθήκες. Και η Διεθνής Αμνηστία και άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς λένε ότι δεν συμπεριφερόμαστε καλά. Ο κύριος Μπαρόζο και ο κάθε... Είχε έρθει, είχε πάει πάνω στο φυλάκιο, είχε δει τις συνθήκες. Ναι, και όλοι αυτοί όμως θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να εγκλωβίζουμε τους ανθρώπους στην Ελλάδα για να διαφυλάξουμε τις δικές τους πόρτες καθαρές. Θα πρέπει και αυτοί να έρχονται πολύ πιο συχνά και να βλέπουν την οξύτητα και την ένταση που έχει πάρει το πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Χρυσοχοίδης θα ανακοινώσει πού θα γίνουν αυτά τα κέντρα, αν τελικά κιόλας θα είναι και 30, αν και επιμένει στον αριθμό, γιατί σήμερα που τον άκουγα πάλι για 30 μιλούσε. Μα δεν φτάνει αυτός ο αριθμός. Αυτός ο αριθμός των 30, το πολύ πολύ, να φιλοξενήσει 20.000 με 30.000 λαθρομετανάστες. Με το χρόνο έχουμε 130.000. Θα ανακοινώσει λοιπόν τα σημεία όπου θα γίνουν τα συγκεκριμένα κέντρα. Άρα σας λέω ότι πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και οι άλλες υπηρεσίες. Και θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν και οι διπλωματικές διεργασίες. Προχθές το Ιράν, το Πακιστάν δεν θυμάμαι, έβαλε ένα αεροπλάνο και πήρε πίσω με 500 ευρώ. Έδωσε στον κάθε υπήκοό του και τον έστειλε πίσω στην πατρίδα. Αυτό πρέπει να γίνει και στις πατρίδες. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει με όλες τις πρεσβείες. Και φυσικά ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, που έχει να κάνει φυσικά με τη λαθρομετανάστευση, είναι και για τα νοσοκομεία, κύριε Ρενταρή, γιατί επίσης θα δοθεί η λίστα την επόμενη, από αύριο μεθαύριο, η λίστα με ποια νοσοκομεία και τι θα μπορούν να κάνουν σε σχέση με αυτούς που θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται για να εξεταστούν, και αν τελικά αποδειχθεί ότι έχουν κάποιο νόσημα, τι θα γίνεται. Λοιπόν, είναι μεγάλο το ζήτημα, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.